Και έχω δίπλα μου την κυρία Αυρογιαννή, παθολόγος εδώ στο Γενικό Κρατικό, που θα μας πείτε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, λίγο πριν ξεκινήσει η εφημερία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή, η εικόνα που έχω να σας μεταφέρω. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η Γενική Εφημερία με πολύ λίγα κενά κρεβάτια. Ενδεικτικά να σας πω ότι στο ένα από τα τρία τμήματα COVID, από τα 35 κρεβάτια είναι κενά τα 7. Yeah. Γίνεται μέχρι τώρα και όλη τη μέρα χθες ένας αγώνας δρόμου για να μπορέσουν να γίνουν εξιτήρια και διακομιδές, για να μπορέσουμε να έχουμε κενά κρεβάτια να εφημερεύσουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, διασωληνωμένους ασθενείς σε κοινούς θαλάμους. Εχθές είχαμε 8 ασθενείς. Ναι. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο στο δικό μας νοσοκομείο. Οι συνάδελφοι μας λένε ότι και στα υπόλοιπα νοσοκομεία η κατάσταση είναι ίδια. Ενδεικτικά να σας πω ότι στο Αγία Όλγα την προηγούμενη εβδομάδα είχαν ακόμα και ράτζα στα τμήματα COVID. Ράτζα. Και ορίστε. Είναι ράτζα. Και ένας λόγος. Ανθρώπους με αναπνευστήρα σε ράτζα. Γιατρέ. Δεν μιλάμε απαραίτητα για διασωληνωμένους ασθενείς, αλλά ακόμα και για απλά κρεβάτια COVID, τα οποία είχαν τελειώσει και υπήρχαν ράτζα στους διαδρόμους σε ασθενείς με COVID, που όπως ξέρετε είναι αναπνευστικοί ασθενείς. Και ούτως ή άλλως είναι απαράδεκτο, έτσι κι αλλιώς, κατά τη γνώμη μας, να υπάρχουν ράτζα και ασθενείς να είναι στους διαδρόμους. Δεν το συζητάμε. Και ερώτηση. Για όλους αυτούς τους λόγους. Μας δίνουν μία εικόνα ότι τα πράγματα δεν είναι καλύτερα μεν, έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα επίπεδο. Είναι ακριβής αυτή η εικόνα σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία στο νοσοκομείο σας? Κοιτάξτε, φαίνεται με βάση τα στοιχεία των θετικών κρουσμάτων ότι έχουν σταθεροποιηθεί οι αριθμοί. Παρ' όλα αυτά, αυτή η βελτίωση δεν έχει φτάσει ακόμα στα νοσοκομεία. Αυτό θα φτάσει στα νοσοκομεία όμως με την πρακτική, θα φτάσει στα νοσοκομεία λίγο αργότερα, έτσι δεν είναι? Και στις ΜΕΘ. Ελπίζουμε ότι θα φτάσει και ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή κάποια επιδείνωση. Σε κάνα δύο εβδομάδες. Αλλά σε αυτή τη φάση που είμαστε, εξακολουθούμε να έχουμε διασωληνωμένους ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Κυρία Αυρογιαννή, μόνο αυτό για μας δεν είναι βελτίωση. Βέβαια δεν είναι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά να δούμε λίγο την οπτική των επόμενων δύο εβδομάδων, αν υπάρχει έστω μια χαραμάδα ελπίδας να πάμε καλύτερα. Γι' αυτό το διατυπώνουμε έτσι, γιατρέ. Ναι, το καταλαβαίνω ότι το λέτε με αυτόν τον τρόπο. Από τη δικιά μας την άποψη, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα μόνο αν μπορέσουμε να βρούμε παραπάνω κρεβάτια. Σωστά. Και απλά και ΜΕΘ. Και αυτά θα τα βρούμε μόνο αν τα δώσει ο ιδιωτικός τομέας, αν τα πάρει από αυτούς η κυβέρνηση, αν τα επιτάξει. Και γι' αυτό το λόγο και η Ομοσπονδία μας την προηγούμενη εβδομάδα, αν δεν το γνωρίζετε, έκανε προσφυγή στον Άριο Πάγο, επειδή θεωρούμε ότι υπάρχουν επισφαλείς συνθήκες σε όλα το τα νοσοκομεία, ξέρουμε, ότι τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των ασθενών, επειδή και δεν υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ και έχουμε ασθενείς σε θαλάμους διασωληνωμένους, και επειδή συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων αναγκάζονται να βλέπουν ασθενείς με COVID να εφημερεύουν ακόμα και μόνοι τους σε τμήματα COVID. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις ασθενών που έχασαν τη μάχη, απεβίωσαν ενώ είχαν κορονοϊό, επειδή δεν είχαν την δέουσα φροντίδα, επειδή ήταν εκτός ΜΕΘ, σε κάποιο ράτζο ή σε κάποια άλλη κλίνη, έστω και διασωληνωμένη. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι διασωληνωμένοι απεβίωσαν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Σωστά, το είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου εχθές. Στο δικό μας νοσοκομείο. Το είπε και η κυρία Παπαευαγγέλου εχθές και μίλησε για ένα ποσοστό μάλιστα 20%. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές το ποσοστό ή αν το αντιληφθήκαμε σωστά. 20% σε σχέση με τους θανάτους. Με βάση αυτά που είπε η κυρία Παπαευαγγέλου, έτσι υπολογίζεται. Τώρα εμείς δεν έχουμε αυτή την πλήρη εικόνα. Την έχουν προφανώς η κυβέρνηση και όσοι βγαίνουν να την εκπροσωπήσουν. Αλλά εμείς αυτό που ξέρουμε με βάση τη δικιά μας εμπειρία είναι ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους εκτός ΜΕΘ. Και το θεωρούμε ότι είναι εγκληματικό και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αυτή την ευθύνη, ούτε αυτή την επιλογή κάνουμε. Είναι και γι' αυτό σκληρό. Επιμένουμε και ίσως να έχουμε γίνει κουραστικοί, αλλά δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να βάλει πλάτη να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας. Δεν έχουμε άλλη λύση. Κυρία Αυρογιαννή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το νοσοκομείο της Νίκαιας.